με τη χάρη του κυρίου μας του Ισοκριστού αδελφία, που θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1066. Είναι η επιστολή προς Εβραίους, 1066, κεφάλαιο Ι, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 35. Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 10, Ι κεφάλαιο και εδάφιο 35. Μη αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας ή της έχει μισθαποδοσία μεγάλη, διότι έχετε χρίαν υπομονής δια να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία. Διότι έτει ο λίγων καιρών και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραβείνει. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως και αν της ήρθει ο πίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν. Εμείς όμως δεν είμεθα εκ των σειρωμένων πίσω προς απώλεια, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρία της ψυχής. Είναι δε η πίστη της ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίως εις πραγμάτων μη βλεπουμένων, διότι δια ταύτης έλαβον καλή μαρτυρία οι πρεσβύτεροι. Δια πίστεως εννοούμε ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων. Δια πίστεως ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεό καλύτερα θυσία παρά τον Κάιν, δια της οποίας σε μαρτυρήθη ότι το δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωκε μαρτυρία περί των δώρων αυτού και δια αυτής σκέτη αποθανών έτη λαλή. Δια πίστεως μετετέθη ο Ενόχ, δια να μην είδη θάνατον και δεν ευρίσκετο, διότι μετέθεσεν αυτόν ο Θεός, επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού εμαρτυρήθη ότι οβιέστησε εις τον Θεόν, χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήσει πίσης αυτόν. Διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεόν πρέπει να πιστεύσει ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν. Δια πίστεως ο Νόε ειδοποιηθήστε όθεν περί το μη βλεπωμένον έτη εφοβήθη και κατασκεύασε κυβωτών προς σωτηρίαν το οίκο αυτού, διείς κατέκρινε τον κόσμο και έγινε πληρονόμος της διαπίστεως δικαιοσύνης. Διαπίστεως επίκουσε ο Αβραάμ όταν καλείτο να εξέλθει στον τόπο τον οποίο έμελε να λάβει κληρονομίαν και εξήλθε, μη ξέρω που υπάρχει. Διαπίστεως παρόκησε στην γη της Επαγγελίας ως ξένη κατοικήσασεν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής Επαγγελίας, διότι περιέμενε την πόλη την έχουσα τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Διαπίστεως και αυτή η Σάρα έλαβε δύναμη στο να συλλάβει σπέρμα και παρακαιρών ηλικία σε γέννησε επειδή εστοχάστη πιστών των υποσχεθέντα. Δια τούτο και ξενός μάλιστα ανενεκρωμένου εγεννήθησαν καθώς τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος και όσοι άμμος η παρατεθείρος της θαλάσσης ή της δεν δύναται να ρυθμιθεί. Εν πίστη απέθανον ότι πάντες μη λαβώντες τας επαγγελίας, αλλά μακρόδεν ηθώντες αυτά και πιστέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδινοι επί της γης, διότι λέγοντες τη αυτά τεκμίωση ότι ζητούσε πατρίδα και αν μένε θυμούντο εκείνη εξής εξήλθον ήθελον ευρύ καιρό να επιστρέψουσιν. Τώρα όμως επιθυμούσε καλυτέρα του τέστην επουράνιον, διότι τούτο ο Θεός δεν επεσχύνεται αυτούς να λέγεται Θεός αυτόν, διότι ετοίμασε για αυτούς πόλη. Και από το εδάφιο αδελφοί 30, εδάφιο 30, διαπίστεως έπεσον τα τείχη της Ιεριχώ αφού κυκλώθησαν επί 7 ημέρας. Διαπίστεως η πόρνη Ραάβ δεν συναπολέστη με τους απειθήσαντας, δεχτήσα τους κατασκόπους με ειρήνη. Και έτσι τι να λέω, διότι θέλει με λήψη ο καιρός διηγουμένων περί Γεδεών, Βαράκτα και Σαμσών και Ιεφθαέ. Δαβίδ και Σαμουήλ και των προφητών, οι τινες δια της πίστεως καταπολέμησαν βασιλείας, εργάστησαν δικαιοσύνη, επέτυχαν τας επαγγελίας, έφραξαν στόματα λεόνων, έσβεσαν δύναμη πυρός, έφυγαν στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, έγιναν ισχυρία πολέμου, έτρεψαν εις φυγή στρατεύματα αλωτρίων, έλαβαν γυναίκα στους νεκρούς αυτού αναστηθέντες. Άλλοι δε βασανίστησαν μη δεχθέντες την απολύτωση για να αξιοθώσει καλυτέρα σε αναστάσεως. Άλλοι δε εδοκίμασαν εμπεγμούς και μάστιγας, έτσι δε και δεσμά και φυλακή. Ελιθοβολήθησαν, επριονίστησαν, επειράστησαν, με σφραγή μαχαίρας απέθανον. Περιπλανήθησαν με δέρματα προβάτων, με δέρματα εγών, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακοχούμενοι, των οποίων δεν είναι το άξιος ο κόσμος. Πλανόμενοι, εν ερήμης και όρεση, και σπηλαίης και τρύπες της γης. Και ούτι πάντες, αν και έλαβαν καλή μαρτυρία δια της πίστεως,
δεν απειλεύσαν την επαγγελία. Διότι ο Θεός προέβλεψε καλύτερον την περιμόν δια να μην λάβωση την τελειότητα χωρίς ημών. Αμήν. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Ένα εδάφιο αγαπητή αδελφή που από το μυαλό μας και από την καρδιά μας δεν πρέπει να σβήσει ποτέ. Ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως. Που σημαίνει δηλαδή, αδελφή αγαπητή, ότι ο δίκαιος είναι αυτός που μπορεί να έχει πίστη στην καρδιά του. Και ο δίκαιος όχι ο δίκαιος δια των έργων, γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δικαιωθεί από τα έργα του μόνο. Αλλά ο δε δικαιωμένος δια του αίματος του Χριστού. Ο λόγος του εδώ, του Θεού, αδελφοί, εδώ πέρα μας δείχνει ότι ο πιστός άνθρωπος είναι αυτός που πάει μπροστά. Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πίστη είναι αυτός που σύρεται εις τα πίσω. Ο πιστός πάει μπρος, ο δυσπιστός και ο ελλιπής πίστεως πάει πίσω. Και μάλιστα λόγος του Θεού μας λέγει «Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως και αν της συρθεί ο πίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτό». Ο άνθρωπος δηλαδή, ο χριστιανός, ο πιστός, αυτός που επικαλείται το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων και κάνει βήματα πίσω, ο Κύριος σε αυτόν δεν ευαρεστείται. Σε έβαλε κάπου ο Θεός και εσύ κάνεις πίσω, δεν είσαι ευάρεστος στο Θεό. Αλλά ο άνθρωπος, ο οποίος αδύναμος μεν, αδύνατος μεν, με πολλές ελλείψεις, με πολλές αδυναμίες, αλλά όμως πάει μπρος, σε αυτόν ο Θεός ευχαριστείται. Δεν ευχαριστείται ο Θεός τους δυνατούς, αδελφοί. Δεν ευχαριστείται ο Θεός αυτούς που λένε «Εγώ είμαι δυνατός και δεν καταλαβαίνω τίποτα». Ο Θεός ευχαριστείται στους πιστούς. Ο Κύριος ευχαριστείται σε αυτούς που λένε «Κύριε, εγώ δεν μπορώ. Δεν έχω δυνάμεις, Κύριε. Εμένα τα όπλα μου είναι μια σφεντονίτσα. Τι να κάνει μια σφεντονίτσα». Αλλά ο Θεός ευχαριστείται σε αυτόν που λέει «Ο Κύριος που με ελευθέρωσε εκ της άρκτου, εκ του λέοντος, ο Κύριος θα με ελευθερώσει και από το Γολιάθ». Δεν ευχαριστείται ο Θεός σε αυτόν που είναι δυνατός, ενισχύει και κάθεται μέσα στη σκηνή και περιμένει να δει πώς θα λήξει η ιστορία με τον Γολιάθ. Αυτός ξέρετε τι είναι, θεατής. Και πάντοτε ο ρόλος του θα είναι ρόλος κομπάρσου στη μάχη του Θεού. Αυτός όμως που λέει «Εγώ θα πάω στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων», αυτός θα έχει ρόλο πρωταγωνιστή στη μάχη του Θεού, αδελφοί. Και σήμερα, αδελφοί, ο Κύριος δεν μας θέλει να είμαστε δεύτερος λόγος. Δεν μας θέλει θεατές και φοβισμένους μπροστά στο Γολιάθ. Ο Γολιάθ θα βγαίνει κάθε μέρα. Κάθε μέρα ο Γολιάθ, η δουλειά του είναι να βγαίνει εκεί πάνω στο λόφο, να εμφανίζεται μπροστά στο λαό Ισραήλ, να απειλεί, να εξουθενεί, να μηδενίζει το λαό του Θεού και δυστυχώς τα στρατεύματα του Κυρίου των δυνάμεων είναι θεατές, πίσω, φοβισμένη και τρομαγμένη. Ο δίκαιος όμως θα ζήσει εκ πίστεως. Αδελφοί αγαπητοί, ο Κύριος θέλει να μας πει σήμερα ότι στη ζωή μας θα έχουμε πολλές απειλές. Θα έχουμε πολλά πράγματα τα οποία θα προσπαθήσουν να μας φοβήσουν. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε με παρησία «Τι δύναμη να μας χωρίσει από τις αγάπες του Θεού? Διωγμός, πείνα, θλίψη, ασθένεια? Τι δύναμη να μας χωρίσει?» Όμως αδελφοί αγαπητοί,
Ο Απόστολος Παύλος τα έλεγε όλα αυτά γιατί ήταν πλήρης πίστεως. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι πλήρης πίστεως, τέτοια λόγια δεν μπορεί να τα πει. Και εμείς πολλές φορές τα λέμε, αλλά τα λέμε αγνοώντας την ύπαρξή τους. Πολλές φορές λέμε, Κύριε, τι μπορεί να μας χωρίσει από τις αγάπη σου. Αλλά δεν έχουμε περάσει από διωγμό. Αλλά δεν έχουμε περάσει από πείνα. Αλλά δεν έχουμε περάσει από ταλαιπωρία. Αλλά σήμερα, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού θέλει να μας γεμίσει με πίστη, έτσι ώστε όταν ένας Γολιάθ θα υψωθεί στο δρόμο μας, η πίστη του Κυρίου να τον ξαπλώσει κάτω. Η σφεντόνα και τα βότσαλα να ξαπλώσουν τον Γολιάθ κάτω. Και εδώ πέρα μας μιλάει ο Λόγος του Θεού και μας λέει, τι είναι τώρα η πίστη. Γιατί μιλάμε για πίστη τόση ώρα. Αλλά για να δούμε τι είναι αυτή η πίστη. Είναι δε η πίστη ελπιζομένων πεποίθησης βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Άρα λοιπόν αδελφοί, η πίστη, το πρώτο χαρακτηριστικό που έχει είναι η ελπίδα. Είναι η ελπίδα στον Κύριο. Και μάλιστα το αρχαίο κείμενο, τη λέξη πεποίθηση δεν τη λέει πεποίθηση, αλλά τη λέει υπόσταση, ότι κάτι ήδη έχει πάρει μορφή, ότι κάτι ήδη υπάρχει. Ότι πίσω από την πίστη του Δαβίδ, και ενώ ο Γολιάθ είναι ήδη όρθιος και απειλή, αλλά δια της πίστεως ο Γολιάθ είναι ήδη νικημένος. Και μας δηλαδή, σήμερα αδελφοί, ο Κύριος μας λέγει ότι μη φοβάσαι τις απειλές και τους φόβους που ο Σατανάς προσπαθεί να βάλει μέσα στην καρδιά σου για να σε κάνει σειρώμενο προς τα πίσω, γιατί ο Σατανάς που προσπαθεί να σε φοβήσει είναι ήδη νικημένος. Οι δοκιμασίες και οι ταλαιπωρίες που βρίσκονται μπροστά σου είναι ήδη νικημένες από τον Θεό. Και θα το δεις με τα ταύτα. Αλλά σήμερα πάρε πίστη Θεού. Πάρε πίστη Θεού. Πήγαινε στον Κύριο και ζήτησε του πίστη. Βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Και ο Λόγος του Θεού μας λέγει, εάν έχετε πίστη ως ένα κόκκο συνάπεως, θα μπορούσατε να πείτε σε αυτό το βουνό να μετακινηθεί και να μετακινηθεί. Αδελφοί, ας πάμε στον Κύριο να πάρουμε πίστη Θεού. Πίστη Θεού, αδελφοί, πολλές φορές τη μεταφράζουμε διαφορετικά. Η πίστη του Θεού δεν έχει να κάνει με τη φαντασία. Η πίστη Θεού έχει να κάνει με την δύναμη του Θεού. Δεν έχει να κάνει με τα επίγεια, με τις επίγειες απολαύσεις. Άρα έχει να κάνει με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μπροστά στο φόβο και στις απειλές. Αδελφοί αγαπητοί, ένας είναι ο λόγος του Κυρίου σήμερα το πρωί. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Είσαι λαός Θεού. Δεν έδωσε ο Θεός εις εμάς πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Δεν έδωσε ο Θεός πνεύμα δειλίας για να φοβάστε πάλι, λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά μας γέμισε αδελφοί με πνεύμα δυνάμεως και ισχύως. Και διαβάζουμε πάρα πολύ ωραία τι ο Θεός έκανε με τον Ενόχ, που δια της πίστεως μετετέθη στην παρουσία του Θεού. Διαβάζουμε πολύ ωραία για τον Νόε. Ο Νόε όταν είδε και όταν άκουσε τη φωνή του Θεού, δεν γέμισε με δειλία, δεν είπε πω τι θα κάνουμε τώρα και έρχεται κατακλυσμός. Ο Κύριος λέει, αλλά μη πω από καταστροφή και τι θα κάνουν τα υπάρχοντά μου
σκέφτηκε ο μου αδερφή έτσι. Αδερφή αγαπητή, όταν ακούμε τη φωνή του Θεού που μιλάει, δεν είναι για να γεμίσουμε φόβο. Όταν ακούμε τη φωνή του Θεού και ξέρουμε, γιατί ο Θεός μας έχει ήδη ενημερώσει για το τι πρόκειται να συμβεί στη γη. Το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε. Το ξέρουμε και πάρα πολύ καλά, ότι η καιρή της γης είναι μετρημένη. Και ο φόβος θα έρθει για τους καιρούς της γης πότε? Όταν η καρδιά μας είναι δεμένη με τη γη. Είναι δεμένη με τη γήινη και την υλική ζωή. Όταν η καρδιά σου όμως, αδελφέ μου και αδελφή μου, είναι ελεύθερη από τον κόσμο, η φωνή του Θεού είναι παρηγοριά σε σένα. Η φωνή του Θεού δεν είναι φόβος και τρόμος, είναι παρηγοριά. Γι' αυτό ας γεμίσουμε με πίστη Θεού. Έτσι έκανε και ο Νόε. Και ξέρετε πόσο ταυτίζεται η περίοδος του Νόε με τη ζωή τη δική μας? Πάρα πολύ. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέγει ότι θα γίνει όπως ήταν τις μέρες του Νόε. Έτσι θα γίνει. Οι άνθρωποι ήσανε τρώγοντες και πίνοντες, νυφευόμενοι και νυφεύοντες. Και ήρθε ο κατακλυσμός και απόλυσε απαντάς. Ο Νόε όμως εσώθη, αδελφή, γιατί υπάκουσε στη φωνή του Θεού. Πίστεψε στη φωνή του Θεού. Και γι' αυτό ο Λόγος του Θεού τον Νόε τον ονομάζει κήρυκα δικαιοσύνης. Γιατί δεν έγινε εκεί να κηρύττει και να κάνει και να δείχνει, αλλά κήρυτται με τη ζωή του, εκτελώντας το Λόγο του Θεού στη ζωή του. Ο Λόγος του Θεού στη ζωή του ήταν ανθρωπίνος παράλογος. Φτιάξε ένα καράβι στη μέση της στεριάς. Και ούτε να το μεταφέρει, του είπε ο Κύριος, ούτε τίποτα. Απλά του είπε, φτιάχτω. Και του έδωσε εντολές. Να το κάνεις έτσι και έτσι και έτσι. Και ο Νόε το έκανε. Και ο Λόγος του Θεού τον εκάλεσε κήρυκα δικαιοσύνης. Ο Αβραάμ, ο Κύριος τον διέταξε και του είπε, φύγε τώρα από τη γη σου και τη συγγένειά σου και θα πας σε έναν τόπο τον οποίο εσύ δεν γνωρίζεις. Και έτσι έκανε ο Αβραάμ και λογίστηκε εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Όταν εκτελείς το Λόγο του Θεού στη ζωή σου, μην ακούς κανέναν παρά μόνο τη φωνή του Θεού. Και αυτή η φωνή είναι που θα σε σώσει. Και αυτό έκανε ο Αβραάμ, αδελφοί. Και ο Λόγος του Θεού μας μαρτυρεί πάρα πολύ ωραία. Γιατί αποφάσισε τελικά ο Αβραάμ να φύγει από τη γη των πατέρων του? Γιατί περιέμενε την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Η πίστη δηλαδή στον Αβραάμ ότι θα απολαύσει τη γη την οποία ο Θεός ετοιμάζει, είναι αυτή που τον έκανε να λογίζεται κι αυτός. Ότι η πίστη του και η υπακοή του ήταν εν δικαιοσύνη. Όμως αδελφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού λέει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι τελικά απέθαναν χωρίς να απολαύσουν την Ευαγγελία. Γιατί ο Θεός διόρισε να μην απολαύσουν την Ευαγγελία μόνοι τους, αλλά και με εμάς. Και μόνο αυτός ο λόγος, αδελφοί, σήμερα πρέπει να μας γεμίσει με πίστη. Ότι δεν είμαστε προορισμένοι για τη γη αυτή. Δεν είσαι προορισμένος να φοβάσαι και να τρέμεις από τα γεγονότα και από τις καθημερινές επεμβάσεις της ζωής. Αλλά είσαι προορισμένος να απολαύσεις αιώνια ζωή. Και αν συμβαίνει σήμερα να έχεις δυσκολίες, δόξασε τον Θεό και προχώρα δια της πίστεως, διότι αυτές οι δυσκολίες είναι ήδη νικημένες. Δια της πίστεως θα ζήσεις, όχι δια της όψεως. Δια της όψεως πρέπει να κάθεσαι πίσω σαν τα στρατεύματα του Ισραήλ.
Δια της πίστεως όμως θα πας μπροστά σαν το Δαβίδ που νίκησε το Γολιάθ. Αδελφοί αγαπητοί, δεν μας μένει πολύς καιρός επάνω στη γη. Δεν μας μένει πολύς καιρός. Μη φανταζόμαστε ότι έχουμε έτη πολλά. Μπορεί ο Θεός να έρθει τώρα, μπορεί ο Κύριος να παράγει την εκκλησία του αύριο, μεθαύριο, μπορεί σε 10, σε 20, 30, 50 χρόνια, δεν ξέρουμε πότε. Αλλά εμείς πρέπει να ζούμε δια της πίστεως ότι ο Κύριος έρχεται. Μην εξαπατάμε τους εαυτούς μας λέγοντας ο Κύριος έρχεται εδώ και 2.000 χρόνια. Αυτό είναι απάτη, αδελφοί, και είναι ψιθυρισμός του σατανά για να πλανήσει τον άνθρωπο του Θεού έξω από την Εκκλησία. Αλλά αυτό που ο Λόγος του Θεού λέγει είναι ο Κύριος έρχεται. Και ότι ο Κύριος, αδελφοί, ευδόκησε εις ημάς να απολαύσουμε τις επαγγελίες. Πολλοί άνθρωποι, όπως διαβάσαμε στο Λόγο του Θεού, περάσανε δυσκολίες. Πολλοί άνθρωποι του Θεού πέσανε από ασθένειες, πέρασαν από μάστιγες, από φυλακές, λιθοβολήθηκαν, επριονίστησαν, επειράστησαν, με σφαγή μαχαίρας απέθαναν, περιοπλανήθησαν, με δέρματα προβάτων, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακοχούμενοι. Αλλά τι ωραία, λέει ο Λόγος του Θεού, τον οποίον δεν είναι το άξιος ο κόσμος. Δηλαδή, αγαπητοί αδελφοί, ο άνθρωπος, ο πιστός, βλέπει ότι αυτή η γη είναι εντελώς μάταιη. Το να περάσω μια μικρή, ελαφρά θλίψη εδώ στη γη σημαίνει ότι αυτή η μικρή ελαφρά θλίψη θα εργάζεται καθ' υπερβολή αιώνιο βάρος δόξης. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού, αδερφέ μου και αδερφή μου, σήμερα σου λέει μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Διώξε το φόβο από την καρδιά σου. Μην ακούς αυτούς που σου λένε ποπό και τι θα γίνουμε και τι θα πάθουμε και καταστραφήκαμε. Δεν καταστρέφεται ο λαός του Θεού. Δεν καταστρέφεται ο πιστός άνθρωπος του Θεού. Δεν καταστράφηκε ο Δαβίδ μπροστά στο Γολιάθ. Δεν θα καταστραφεί η Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού θα ζήσει μέχρι τέλους. Πάρε όμως την απόφαση να ζήσεις δια της πίστεως και όχι δια της όψεως. Και ακόμα περισσότερο, όχι δια της ακοής των επερχομένων δεινών. Ζήσε δια της πίστεως. Αλληλούια, αδερφοί. Αλληλούια, αδερφοί. Να μάθουμε, αδερφοί αγαπητοί, να κοιτάμε στον ουρανό. Μην ακούς φωνές. Μην ακούς δεξιά και αριστερά. Μην ακούς ποπό και τι θα γίνουμε. Ποπό και τι θα πάθουμε. Τίποτα δεν θα πάθουμε όσο είμαστε στην παρουσία του Θεού. Τίποτα δεν θα πάθεις όσο χτίζεις την Κιβωτό. Νόε. Τίποτα δεν θα πάθεις όσο χτίζεις την Κιβωτό του Θεού, γιατί μέσα σε αυτήν θα εισέλθεις εσύ και ο οίκος σου. Γιατί ο Θεός προέβλεψε για εσέ και τον οίκο σου. Μη φοβού! Μόνο πίστευε. Αδελφοί αγαπητοί, ήρθε ο Θεός, καθώς αυτή την ώρα ακούγεται δια Πνεύματος Αγίου η φωνή του Θεού στα αυτιά μας. Γιατί όλοι μας, αδελφοί, ακούμε αυτή την ώρα. Και ο Κύριος θέλει να μας μάθει να ζούμε δια της πίστεως. Προσέξτε, όχι δια της φαντασίας, όχι να φαντάζομαι, να πιστεύω. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά η φαντασία από την πίστη. Γιατί η φαντασία οδηγεί τον άνθρωπο σε λανθασμένα μονοπάτια. Η φαντασία ξέρει που μπορεί να οδηγήσει, όπου και τι θα γίνει. Και αν θα γίνει αυτό, θα έρθει τ' άλλο. Και αν θα έρθει τ' άλλο, θα γίνει εκείνη. Φαντασία.
αλλά η πίστη λέγει ότι εμείς θα ζήσουμε εις το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Τότε δεν θα υπήρχε λόγος να λέει ο λόγος του Θεού, αδερφοί, κανένα όπλο κατασκευασθέν εναντίον σου δεν θέλει να δοθεί. Μη φοβάσαι λοιπόν, αδερφέ μου, μη φοβάσαι, αδερφέ μου. Πάρε δύναμη Θεού, ενδυναμώσου και θα ζήσεις δια της πίστεως. Όχι να είμαστε εκ των σειρωμένων ο πίσω, όχι οπισθοχωρώντας, αλλά μπροστά. Και τότε, αδερφοί αγαπητοί, θα απολαύσουμε τα επαγγελίας. Ζει ο Χριστός και ζει η ψυχή μας. Μη φοβούλα του Θεού, μόνο πίστευε. Αμήν. Ζει ο Χριστός, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας για όλα. Ήθε πάντοτε ο Κύριος να σκατάει πιστούς.